Είχαμε και τη συνάντηση σήμερα με τον διοικητή του ΕΟΠΗ. Επιβεβαιώθηκαν όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, τόσο για τις απομακρύνσεις των γιατρών, όσο και για το κλείσιμο των περιφερειακών μονάδων. Άρα, από το χώρο έχουμε εμφανώς απολύσεις. Αυτό συνάδει και με τις αποφάσεις εχθές της Κυβερνητικής Επιτροπής που ενέταξαν τόσο τον ΕΟΠΗ όσο και τα ασφαλιστικά ταμεία στην κινητικότητα διαθεσιμότητα που για εμάς, κατά εμάς είναι απολύσεις. Τώρα τι, θα συνεχιστεί η απεργία? Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας απαντήσω τόσο για το κομμάτι του διοικητικού, γιατί θα υπάρξει σε λίγο συνέλευση. Αυτό που ξέρουμε για τους γιατρούς είναι ότι συνεχίζεται. Αύριο το πρωί κλείνει τις δομές με τα πολυατρία του ΙΚΑ. Μειώνει το διοικητικό προσωπικό. Λέει ότι θα ανοίξει νέες δομές. Συνειδητά εδώ και 3-4 χρόνια έχουν αρχίσει να αποδομούν όλες τις μονάδες υγείας, να διώχνουν γιατρούς, να μειώνουν το ιατρικό προσωπικό, να μην υπάρχουν παρασκευαστές, να μην υπάρχουν υλικά αναλώσιμα. Ως εκ τούτου κανένας δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Και αυτό ήταν συνειδητά και με μαθηματική ακρίβεια για να κλείσουν οι δομές. Το ίδιο γίνεται και με την κεντρική υπηρεσία και τις περιφερειακές, τις διοικητικές του ΕΟΠΗ. Αρχίζουν και δίνουν σε ιδιωτικές εταιρείες κομμάτια τα οποία είναι καθαρά δημόσιου χαρακτήρα, δηλαδή εκαθάριση των παροχών. Αυτά είναι καθαρά, πρέπει να τα κάνουν δημόσιοι, μόνοι δημόσιοι υπάλληλοι. Σιγά σιγά βλέπετε ότι ιδιωτικοποιείται όλος ο χώρος υγείας και με μαθηματική ακρίβεια ο οποίος έχει λίγο χρόνο ζωής. Για τα ραντεβού που υπάρχουν ουσιαστικά χάνονται? Τα ραντεβού βεβαίως και χάνονται, γιατί είναι αδύνατον. Υπάρχουν επόμενα, δεν θα μπορέσουν να καλυφθούν. Αλλά ούτως ή άλλως σε λίγο καιρό δεν θα μπορούν να κλείσουν ραντεβού οι Έλληνες ασφαλισμένοι. Και όλα αυτά που έχουν πληρώσει, γιατί πληρώνεις για να κλείσεις ραντεβού, 5 ευρώ περίπου το κάθε τηλεφώνημα είναι, γιατί το έχω κάνει, όλα αυτά τα έχουν πληρώσει, αλλά στην ουσία γιατρό δεν θα δουν, μόνο αν τον πληρώσουν. Thank you.